Συνέντευξη παραχώρησε το πρωί στο Open ο πρώην Πρωθυπουργός στους πρωινούς δημοσιογράφους. Θα μπορούσα να σταθώ σε πάρα πολλά, στο σαρδάμ που έκανε για το πώς θα μειώσει τους μισθούς, στα πολλά τα τραγικά που είπε. Σε ένα σημείο θέλω να σταθώ, όχι αστείο, που προβληματίζει όλους μας και κυρίως τους νέους, έτσι, όταν ένα ζευγάρι, άντρας και γυναίκα, παίρνουν δύο μισθούς, πώς θα κάνουν οικογένεια. Για πάμε να δούμε τι το ρώτησαν και τι απήντησε. Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Δύο παιδιά σήμερα που είναι τριαντάριδες, έτσι, ένα ζευγάρι, παίρνουν, αν δουλεύουν και τα δύο, 8 και 8, 16, 9 και 9, 18, 1800. Και πάνε να νοικιάσουν ένα διάρρη τώρα. Αν δουλεύουν και οι δύο και παίρνουν από 800 ευρώ, όπου είναι πολύ τυχεροί, δεν το συζητάω. 600 είναι ο μέσος όρος, έτσι. Για ένα σουβλάκι την ώρα, 3 ευρώ. Και καλά είναι 3 ευρώ. Να μείνουν και δίνουν, θέλουν 600 ευρώ, 650, μαζί με τους λογαριασμούς πάει στα 800-900. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Πρέπει να γίνει κάτι. Κάνεις, αν είσαι διατεθειμένος, να κάνεις θυσίες, έτσι, να το κάνεις παξιμπάδι. Να μην βγαίνεις, να μην τρως, να μην κάνεις, να μην δείχνεις. Αν είσαι διατεθειμένος να το κάνεις, κάνεις. Αλλιώς, πάμε να δούμε τι απήντησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε, θα στηρίξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε και αυτά τα παιδιά να είναι έτσι. Είναι έρμα, να μην μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Δεν φύγουν από το σπίτι. Καταρχάς, περιγράφεται ένα τεράστιο αντικειμενικό πρόβλημα. Η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος ποια είναι? Ότι επειδή η οικονομία πάει καλά και οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται, αυξάνονται και τα ενίκια. Κάποιος κερδίζει από την αύξηση των ενίκιων, έτσι, ναι. Ναι, βέβαια. Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους... Εγώ θα έλεγα με τους φόρους που έχουν οι ιδιοκτήτες, αναγκαστικά πρέπει να έχουν ψηλά ενίκια, έτσι. Όταν σου παίρνει το 40% το κράτος, δηλαδή στα 100 ευρώ που νοικιάζεις, στα 40 θα παίρνουν αυτοί. Λόγους που κάναμε δωρεάν ουσιαστικά τη γονική παροχή ήταν ακριβώς για να μπορέσει η περιουσία να περάσει από τους γονείς στα παιδιά. Μα θα μου πείτε, δεν έχουν όλοι σπίτια. Όχι, δεν έχουν όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει ιδιοκτησία στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Κατηγορηθήκατε και για αυτό. Πάμε ότι είναι τη μεγάλη ιδιοκτησία, ναι, μέχρι 800.000. Να μας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να βάλει το. Άλλο τον ρωτήσανε, άλλο απαντάει. Το ρωτήσανε πώς θα τα βγάλει πέρα και αυτός απαντάει ότι δεν έχει φόρο στις γονικές παροχές. Το κατόφλι της μεσαίας τάξης. Η μεσαία τάξη γνωρίζει πολύ καλά πώς την τζάκισε ο κύριος Τσίπρας στους φόρους και γι' αυτό και του είχε γυρίσει την πλάτη οριστικά. Ξεκάθαρες απαντήσεις, έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ τον έκρινε ο λαός. Τον έστειλε αντιπολίτευση. Δεν συζητάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε τώρα για σένα που ήσουν εδώ. Άλλο σε ρώτησε, άλλο απαντάς. Σου λέει πώς τη βγάζει ένα ζευγάρι με δύο μισθούς και αυτός τη λέει. Κάναμε δωρεάν τη γονική παροχή. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφτε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.